Τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία συζητήθηκαν στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αμυλοειδώση και τα άλλα σπάνια αιματολογικά νοσήματα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το σημερινό συνέδριο. Πριν από μερικά χρόνια αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα συνέδριο το οποίο θα αφορά στις σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες και στην αμυλοείδωση, δηλαδή σε παθήσεις όπου καθημερινά ο αιματολόγος τις βλέπει σπανίως και επομένως η επικαιροποίηση στη γνώση του και η εμπειρία απαιτούν κάποια εστιασμένη προσέγγιση. Αυτό ήταν και ο λόγος που ξεκινήσαμε το συνέδριο αυτό. Πρόκειται για παθήσεις οι οποίες είναι από το όνομά του σπάνιες, επομένως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κλινικές μελέτες, δεν μπορούν να γίνουν τοχειοποιημένες μελέτες για να βρεθούν νέες θεραπείες και έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορούμε να συναντιόμαστε και να ανταλλάσσουμε και την εμπειρία αλλά να βλέπουμε και τη βιβλιογραφία σε σχέση με αυτό τις παθήσεις. Το τμήμα το δικό σας έχει κάνει κάποιες κλινικές έρευνες. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο περισσότερο κάτι για αυτά? Στη μονάδα πλασματοκεταρικών δυσκρασιών ασχολούμαστε εκτός από το πολλαπλούν μυέλωμα που είναι μια συχνή αιματολογική κακοήθεια και με λιγότερες συχνές παθήσεις όπως είναι η αμυλοείδωση, όπως είναι η μακροσφρενεμία Waldenstrom και βεβαίως στις παθήσεις αυτές έχουμε μια σειρά κλινικών μελετών όπου έχουμε συμβάλει σημαντικά και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς στην ανακάλυψη νέων και πιο αποτελεσματικών θεραπείων και για την αμυλοείδωση και για τη μακροσφαιρνεμία Waldenstrom. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου αφορά στη μακροσφαιρνεμία του Waldenstrom, που είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας, που ανήκει και αυτό στην ευρύτερη οικογένεια των πλασματοκυταρικών νεοπλασμάτων. Το λέμφωμα αυτό έχει μια επίπτωση περίπου 2 με 3% στο συνολικό πληθυσμό και είναι ένα λέμφωμα το οποίο έχει αλλάξει πραγματικά η επιβίωση των ασθενών μας και τα κλινικά αποτελέσματα που βλέπουμε με τις νεότερες θεραπείες, ύστερα από την έγκριση πολλών νέων καινοτόμων θεραπευτικών παραγόντων τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, πάρα πολλοί νέοι παράγοντες, όπως η αναστολή στις κοινάς του Μπρουτών, έχουν δώσει πραγματικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στο διάστημα που οι ασθενείς μας παραμένουν σε ύφεση, όσο και στη συνολική τους επιβίωση. Τα φάρμακα αυτά, σε συνδυασμό με παλαιότερα φάρμακα, χημειονοσοθεραπευτικά, χορηγούνται στους ασθενείς μας με πολύ καλό προφίλ τοξικότητας, με πολύ καλή ανοχή, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους, και αυτό έχει εξασφαλίσει τα ιδανικά αποτελέσματα για την ομάδα αυτών των ασθενών. Ειδικά στο κέντρο μας υπάρχει μια εξειδικευμένη ομάδα που διεξάγει κλινικές μελέτες σε όλες τις πλασματοκυταρικές δυσκρασίες, δηλαδή στο πολλαπλούν μυέλωμα, στη μακροσφαιρνεμία του Waldenstrom, στην AL αμυλοειδώση και στην αμυλοειδώση από τρανστερετίνη. Μια πολύ μεγάλη ομάδα ασθενών, περίπου 700 ασθενείς το χρόνο, εντάσσονται σε αυτά τα καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αφενός οι ασθενείς μας να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, προτού αυτές να είναι διαθέσιμες στην καθημερινή κλινική πρακτική και αφετέρου το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον των ιατρών που συμμετέχουν σε αυτές τις μελέτες να μπορεί να εξελίσσεται και να οδηγεί στην έγκριση αυτών των φαρμάκων. Πόσες κλινικές μελέτες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο σας και πόσοι ασθενείς ωφελούνται από αυτές? Συνολικά, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 200 κλινικές δοκιμές στο κέντρο μας. Αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοσημάτων, έχουμε περίπου 50 μελέτες. Κάποιες από αυτές συνεχίζουν την ένταξη ασθενών, σε κάποιες άλλες έχει ολοκληρωθεί η ένταξη ασθενών και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ασθενείς που παρακολουθούμε για πολλά χρόνια, που έχουν ενταχθεί σε 2-3 ή και ακόμα περισσότερα κλινικά πρωτόκολλα, πράγμα το οποίο ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει για τους ίδιους παρατεταμένη επιβίωση με πολύ καλή ποιότητα ζωής. Τι είναι η αμυλοείδωση? Η αμυλοείδωση είναι μια σπάνια σχετικά νόσος, όπου μια πρωτεΐνη που παράγεται στον οργανισμό μπορεί να σχηματίζει την ίδια αμυλοειδούς, τα οποία επικάθονται στους διάφορους ιστούς, στα διάφορα όργανα δηλαδή, και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία αυτών των οργάνων. Τα συχνότερα προσβαλλόμενα όργανα είναι η καρδιά, η νεφρή, το περιφερικό νευρικό σύστημα, το σηκώτη και άλλα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες που μπορούν να σχηματίσουν την ίδια αμυλοειδούς και να προκαλέσουν τέτοιες βλάβες. Έχουν περιγραφεί στον άνθρωπο 42 διαφορετικές μορφές, αλλά οι συχνότερες είναι 2-3 από αυτές. Πόσο έχει βελτιωθεί η πρόγνωση των ασθενών με τις νέες θεραπείες? Η πρόγνωση των ασθενών με αμυλοειδώση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά.
στις δύο συχνότερες μορφές της νόσου, που η μία είναι η πρωτοπαθή σημαντική αμυλοίδωση υπό ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες, που είναι ένα κλονικό νόσημα με πλασματοκυταρική δυσκρασία, έχουμε μια σημαντική βελτίωση που οφείλεται στην εισαγωγή και έγκριση νέων στοχευμένων θεραπείων, που είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στην εξολόθρευση του πλασματοκυταρικού κλόνου που παράγει τις αλυσίδες. Στην αμυλοίδωση από τρανστιρετίνη και ειδικά στη μυοκαρδιοπάθεια από τρανστιρετίνη, έχουμε πολλές νέες θεραπείες, οι οποίες είτε σταθεροποιούν την τρανστιρετίνη και μειώνουν τη δημιουργία αμυλοειδούς, είτε σταματάνε την παραγωγή της τρανστιρετίνης από το σηκώτη και επίσης μειώνουν την παραγωγή του αμυλοειδούς. Γενικά, σήμερα θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή, όπου περιμένουμε πραγματικά θεαματικές εξελίξεις όσον αφορά τη βελτίωση της επιβίωσης αλλά και της ποιότητας ζωής των ασθενών μας με αμυλοειδώση.